Ημερών. Κύριε Υπουργέ καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζημιχολάου. Θα παρακαλέσω να έχω τον ήχο λίγο πιο δυνατά για να ακούω και εγώ, τον ήχο. Και εγώ θα παρακαλούσα το ίδιο. Ε, εντάξει. Ε, ελπίζω να είναι καλά και σε εσά τώρα ο ήχος. Αρκετά. Ωραία. Θα ξεκινήσω κύριε Υπουργέ με ένα ερώτημα που προέκυψε στη διάρκεια του δελτίου μου. Ε, προέκυψε από την ε, σύντομη συνέντευξη που είχα πριν από λίγα λεπτά με τον Επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Αβραμόπουλο, πρώην Υπουργό Υγείας, του οποίου το όνομα εμπλέκεται ε, στη δικογραφία της ε, Νοβάρτης. Ο κύριος Αβραμόπουλος, λοιπόν, ε, είπε ότι κατά τη γνώμη του ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι η υπόθεση είναι στημένη, αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε, είναι το γεγονός ότι τον κατηγορεί ο προστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση του μοριακού ελέγχου ε, για το AIDS, ενώ στην πραγματικότητα ο διαγωνισμός δεν έγινε τότε από το Υπουργείο Υγείας, αλλά από διακομματική επιτροπή, για την οποία μάλιστα υπήρξε ε, ειδική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Ε, κύριε Χατζη εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Ε, Όλα αυτά αξιολογούνται, κατατίθενται και αξιολογούνται από τις εισαγγελικέ αρχές. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή την ώρα η έρευνα είναι σε ένα πρώτο επίπεδο όσον αφορά και τα φυσικά πρόσωπα, τα μη πολιτικά πρόσωπα, όσον αφορά και τα φυσικά πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα. Η δικογραφία για τους ΔΕ βρίσκεται αυτή την ώρα στη Βουλή και συνεχίζεται κανονικά από τις αρμόδιες εισαγγελικέ αρχές η έρευνα για του υπόλοιπου. Επομένω, όλα αυτά τα. Αξιολογούνται και αξιολογείται και η αξιοπιστία των μαρτύρων ναι, οι οποίοι ε, ε, καταθέτουν σχετικά. Αυτό είναι Θα ήθελα όμω να τονίσω ότι ε, στι συγκεκριμένε περιπτώσει ε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία σε μια υπόθεση. Για παράδειγμα, ε, μία και το αναφέρατε για τα τεστ ελέγχου. Ε, 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 ένα, ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό θεωρώ είναι πόσο ε, κοστολογείται πόσο κοστολογήθηκε τότε το κάθε τεστ ελέγχου στην Ελλάδα και πόσο κοστολογήθηκε στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο να πρέπει να διερευνηθεί. Ναι, είναι πολλά ως... δηλαδή τα οποία ακόμα βρίσκονται σε κρεμότητα. Βρισκόμαστε σε ένα πρώτο στάδιο της εισαγγελική έρευνας και θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσει ο λόγος, ο αυτή ο λόγος... την έρευνα και να μην μιλάμε για στημένες υποθέσεις. Ο λόγος για τον οποίο σας έθεσα το ερώτημα αυτό και μετέφερα το σχόλιο του κυρίου Αβραμόπουλου περί υπόθεση: υπόθεσης είναι διότι εάν πράγματι ο διαγωνισμός αυτός έγινε με εποπτεία διακομματικής επιτροπής της Βουλής τότε είναι προφανές ότι ο Υπουργός δεν μπορούσε να επηρεάσει και ότι αν ο μάρτυρας αυτό εμφανίζεται να μην το γνωρίζει δεν ξέρω πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια τέτοια κατάθεση. Αυτός και πρέπει να πω ότι αυτό και κλείνω το ερώτημά μου Πώς... για να ε... απαντήσετε όχι, πρέπει όχι, αν, μου να, επιτρέπετε, πω, αν μου επιτρέπετε... να τελειώσω το ερώτημα. Α, Και ναι, 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 σας ακούω. Το ερώτημά μου είναι για ποιο λόγο... Είναι υποπροστασία οι συγκεκριμένοι μάρτυρε. Για ποιο λόγο σε μια υπόθεση που δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με εγκληματική οργάνωση όπω είναι η Χρυσή Αυγή, ούτε με εγκληματική οργάνωση, έχουμε να κάνουμε με πολιτικό προσωπικό, πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργού. Για ποιο λόγο προστατεύονται οι μάρτυρε και δεν βγαίνουν, είναι ένα ερώτημα που το θέτει η αντιπολίτευση μετεπιτάσεω. Κακώς το θέτει η αντιπολίτευση, κύριε Χατζη γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η διαδικασία είναι η νόμιμη διαδικασία, όπως τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, νομίζω το 2014. Επομένως, αυτοί οι οποίοι ρωτάνε σήμερα, ε, γιατί υπάρχουν προστατευόμενοι μάρτυρε σε αυτή την υπόθεση, είναι αυτοί οι οποίοι τροποποίησαν προ αυτή την κατεύθυνση το ο σχετικό αρθρό του κώδικα ποινική δικονομία. Πέραν δε του γεγονότο ότι ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι ανάγκη να έχουμε εγκληματικέ οργανώσει και τρομοκρατικέ οργανώσει. Μπορεί να έχουμε ε, ένα σοβαρό οικονομικό έγκλημα, ε, που και εκεί οι μάρτυρε για να μιλήσουν ε, θέλουν να εξασφαλίσουν ένα ε, στάτους προστασία. Επομένω, αυτά τα οποία λέει ο ψήμο η αντιπολίτευση σήμερα είναι απαράδεκτα και θέλω να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το καθεστώ τη προστασία ενό μάρτυρα με βάση τον κώδικα ποινική δικονομία δεν το αποδίδει η κυβέρνηση. Το προσδιορίζουν τα δικαστικά όργανα, κύριε Χατζη Νικολάου, με πράξεις δικαστικών οργάνων. Επομένω, όλα αυτά τα οποία λέγονται και λέγονται πολύ επιπόλαια και με έναν επιθετικό λόγο, καλύτερα ήταν να μην ακούγονταν. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση γνωρίζει ποιοι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρε. Φυσικά και Σας... δεν γνωρίζει, κύριε Χατζημαρκάκη. Ναι, αλλά ο κύριο Πολάκη σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, εδώ στον Αντένα, είπε ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρε είναι στελέχη τη Νοβάρτη. Πώ το γνωρίζει Κύριε αυτό Ατζίκολα. και το δηλώνει λέγω, ο κύριο Υπουργό, και να το διευκρινίσουμε απολύτω. Κλείνω το ερώτημά μου και σα δίνω το λόγο. Και αυτό προκάλεσε εύλογα την ανησυχία των πολιτικών που εμπλέκονται. Του άκουσα όλη μέρα να διατυπώνουν την υποψία, την υπόνοια ότι ο κύριος Πολάκης γνωρίζει τους μάρτυρες για να ξέρει τις ιδιότητές τους και ότι επομένως μπορεί αυτοί οι μάρτυρες κατά κάποιον τρόπο αυτό τον υπενιγμό διετύπωναν και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα στελέχη που περιλαμβάνονται στη δικογραφία να έχουν καθοδηγηθεί σε αυτά που λένε. Κύριε Χατζηνικολάου, σας λέω με ε, πάσα ακρίβεια ότι το καθεστώς των ε, μαρτύρων οι οποίοι κρίνονται ως προστατευόμενοι μάρτυρες το αποδίδει σε αυτούς μόνο η δικαιοσύνη με συγκεκριμένες ε, πράξεις των δικαστικών οργάνων. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει. Κανένας. Εάν υπάρχουν οι κασίες τώρα οι οποίες προβάλλονται επειδή έχουμε και δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται ότι πιθανόν να είναι στελέχη κτλ ε, σας λέω ότι μόνο στο επίπεδο αυτό μπορεί κάποιος να κάνει μία τοποθέτηση αλλά και πάλι αυτές οι τοποθετήσεις ακόμα και ως οικασίες δεν βοηθάνε σας δηλώνω όμως σε κάθε περίπτωση ότι κανένας Κανένα. Ούτε ο Τι... κύριο Πολάκη. Από, τα δικαστικά και εισαγγελικά όργανα ο τα Πολάκης. οποία ε, διερευνούν αυτή την υπόθεση, δεν μπορεί να γνωρίζει. Είναι αδύνατο. Ούτε ο κύριο Πολάκη. Κανένα, κύριε Χατζη Νικολάου. Λέτε ούτε ότι ούτε πρόκειται ούτε ο για μια απλή ούτε ο πρωθυπουργό τη χώρα. Μάλιστα. Τώρα, η αντιπολίτευση επίσης κατηγόρησε την ε, κυβέρνηση ότι η διαδικασία ξεκίνησε, να το πω έτσι, στραβά ότι δηλαδή πήγε ο Υπουργό Επικρατεία, ο κύριος Τζανακόπουλο, να ενημερωθεί στον Άριο Πάγο. Γιατί πήγε, λέει η αντιπολίτευση. Ένα λεπτό, ένα λεπτό κύριε Χατζη -Νικολάου. Ο κύριο Τζανακόπουλο δεν πήγε στον Άριο Πάγο για να ενημερωθεί, να ενημερωθεί, για τη δικογραφία. Αυτό που έκανε ο κύριο Τζανακόπουλο ήταν επειδή μία εβδομάδα. Τώρα έχουν κατακλειστεί με ερωτήσει και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και το γραφείο τύπου του Υπουργείου και άλλων Υπουργείων, ε, τα οποία εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Ε, Έθεσε ένα ερώτημα αν πράγματι υπάρχει ολοκλήρωση αυτή τη υπόθεση. Και ενημερώθηκε από την εισαγγελέα του Αριού Πάγου με έναν τρόπο διαφανή και καθαρό. Γι' αυτό ακριβώ δεν πρέπει να υπάρχει καμία σκιά για το πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Και το ίδιο βράδυ, το ίδιο βράδυ, Σύσκεψη, η εισαγγελία του Αγίου Πάγου μου Μαξίμου. διαβίβασε τη δικογραφία για να, για να, τη διαβάσω περαιτέρω εγώ στη Βουλή. Κυρία Επομένω, δεν υπήρχε κάποιο θέμα παρέμβαση στη δικαιοσύνη όταν πλέον κύριε η εισαγγελέα, η αρμόδια εισαγγελέα διαφθορά, είχε ήδη παραδώσει, κύριε Χατζη τη δικογραφία στην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό εκείνο το βράδυ, εσεί και ο αναπληρωτή υπουργό, ο κύριο Παπαγγελόπουλο, γιατί κάνατε. Μα κύριε Χατζη Νικολάου, είναι ποτέ δυνατόν να έχω λάβει τη δικογραφία από το διαβιβαστικό τη εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να ενημερώνουμε ότι υπάρχει εμπλοκή 10 πολιτικών προσώπων σε αυτή την υπόθεση και να μην ενημερώσω τον Πρωθυπουργό. Απορώ με αυτέ τι αιτιάσει. Και σε τελευταία ανάλυση, κύριε Χατζη Νικολάου, η κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο και το νόμιμο, παρέλαβε τη δικογραφία και τη διαβίβασε αμέσως στη Βουλή. Έχουμε παραδείγματα, κύριε Χατζη Νικολάου, παραδείγματα... Τρανταχτά παραδείγματα που δικογραφίε πολιτικών προσώπων παρέμειναν με την προηγούμενη κυβέρνηση δύο και τρει μήνε στο γραφείο αλήθεια. του Υπουργού Δικαιοσύνη. Είναι αλήθεια. Και σε τελευταία αυτό που λέτε. ανάλυση θέλω να πω κάτι, κύριε Χατζη Νικολάου, οι οποίοι μιλάνε κάποιοι για κτλ. Είναι Ολοι οι εμφανιζόμενοι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Από τη διαδικασία θα κρυθεί ε, ποιοι. Έχουν ευθύνε και ποιοι δεν έχουν ευθύνε, γι' αυτό ακριβώ υπάρχει ένα πολυεπίπεδο Πείτε ε, στάδιο μου. ελέγχου των μαρτυρικών καταθέσεων κύριε και διασταύρωση των μαρτυρικών ημέρα. καταθέσεων. Εκείνο όμω που μου κάνει εντύπωση είναι το εξή. Εμπλέκονται όλοι οι υπουργοί υγεία των προηγούμενων κυβερνήσεων, Όχι κύριε Χατζή Νικολάου. Ο κύριο Βορύδη, για παράδειγμα, δεν αναφέρεται πουθενά. Επομένω δεν υπάρχει καμία, κανένα ιδιαίτερο μέρο ε, ούτε των εισαγγελικών αρχών. Πολύ δε περισσότερο τη κυβέρνηση, η οποία δεν έχει καμία δουλειά με τη ε, σύνταξη της δικογραφίας, να βάλει κατά πολιτικών ανταγωνιστών τη κυβέρνηση. Η επόμενη όλα αυτά, μέρα λοιπόν, πια πρέπει είναι να τώρα, αξιολογηθούν κύριε. και πρέπει ε, με μία σοβαρότητα και με μία νυφαλιότητα να αντιμετωπίζονται Μάλιστα. όλα αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου για να κλείσουμε, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε για προανακριτική επιτροπή. Η πλειοψηφία τι θα προτείνει στη Βουλή και σα ρωτώ με δεδομένο ότι ήδη. Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι όποια διαδικασία επιλεγεί από την κυβέρνηση θα πει ναι. Ε, Γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Χατζη Νικολάου ότι υπάρχει η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό και από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων, που εκεί θα εκφραστούν όλες οι πιθανές και δυνατές λύσεις και θα ληφθούν οι αποφάσεις οι οποίες είναι οι πλέον καλύτερες για τη διαφάνεια. Και για τον έλεγχο αυτών των υποθέσεων. Μάλιστα. Ευχαριστώ θέρμα τον Υπουργό Δικαιοσύνη. τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.